Στο σημερινό επεισόδιο, αγαπητοί τηλεθεατές, θα επισκεφθούμε το μαγειρίο και την τραπεζαρία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Τερμινά ήρθαν από την εκκλησία, μας πήραν οι πατέρες να μας φέρουν εδώ στο μαγειρίο να μας ξεναγήσετε στον τόπο στον οποίο διακονείτε. Και χαίρομαι πολύ που μπαίνοντας εδώ στο μαγειρίο ακούγεται και η ακολουθία, δηλαδή εσείς κάνετε το διακόνημά σας, ακούτε παράλληλα και την ακολουθία. Ναι, έτσι ακριβώς. Τι κάνετε σήμερα, τι θα μαγειρέψει για τους πατέρες? Καταρχάς σήμερα... να πούμε ότι είναι νωρίς, 5 ώρα τα χαράματα. Είναι 5 ώρα, εμείς έχουν ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς, γιατί δεν θα προλάβουμε λόγω το ότι είναι αρκετός ο κόσμος και πρέπει να κάνουμε με αρκετή ποσότητα. Σήμερα το μενού μας έχει τραχανά, όπως βλέπετε. Ήδη βράζει από τις 4:30 περίπου. Τι ώρα πρέπει να είναι έτοιμο δηλαδή το φαγητό? Το φαγητό πρέπει να είναι έτοιμο περίπου τις 6, γιατί εμείς πρέπει, είναι υποχρεωτικό να βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή πρέπει να το φαγητό να είναι πριν τη Θεία Λειτουργία, να πάμε στη Θεία Λειτουργία, να κοινωνήσουμε και μετά να έρθουμε ξανά πάλι προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας για να σερβίρουμε το φαγητό για να είναι ζεστό. Μάλιστα. Και η τράπεζα τι ώρα είναι? Η τράπεζα σήμερα περίπου είναι γύρω στις 8:30, εκτός αν είναι άλλες μέρες όπου έχει η εορταστικότητα είναι πιο μεγάλη, μπορεί να φτάσει και 10 ώρα το πρωί. Δηλαδή η λειτουργία να διαρκέσει και 3 ώρες περίπου. Και πόσες τράπεζες έχετε τη μέρα? Είναι δύο. Μία η πρωινή, γύρω στις 8:30-9 και η 10 είναι μεγάλη εορταστικότητα, και μετά το απόγευμα, μετά ακριβώς το σημερινό. Μάλιστα. Που και αυτό πάλι ανάλογα με την εποχή αλλάζει. Το χειμώνα είναι ο σημερινός 4, γύρω στις 5 δηλαδή. Το καλοκαίρι που είναι ο σημερινός 5, πάει 6. Πολύ ωραία. Και μετά την τράπεζα έχει απόδειπνο και μετά στα κελιά μας το πιτήριο και προσευχή. Και πόσες μερίδες κάνετε καθημερινά? Καθημερινά κάνουμε περίπου το και πρωί και βράδυ γύρω στις 350 με 400 μερίδες. Στην περίοδο αυτή όπου λόγω του κορονοϊού δεν έχουμε μεγάλη προσέλευση. Αυτό είναι το λίγο δηλαδή? Ναι, αυτό είναι το λίγο. Το πολύ πόσο είναι? Το πολύ έχει φτάσει γύρω στους 700 με 200 προκήρυκτες, συν 150 που είμαστε εμείς. Και στις μεγάλες πανηγύρεις ξεκινάμε από 1500 και φτάνουμε 1800. Δεν είναι λίγο δύσκολο με τις δοσολογίες να ο μάγειρος να τα καταφέρει? Είναι λίγο δύσκολο, αλλά έρχονται και βοηθοί. Δηλαδή στις δύσκολες μέρες όπου είναι το πολύ το φαγητό, έρχονται και μας βοηθάνε και άλλοι πατέρες. Είναι η λεγόμενη παγκινιά. Ενώ δύσκολος όσον αφορά, δηλαδή τη μια θα μαγειρέψει για 300 άτομα, την άλλη για 500. Εσείς πρέπει να ξέρετε τη δοσολογία, πόσο θα βάζετε από τα υλικά που βάζετε στο φαγητό. Κοιτάξτε, το επάγγελμά μου εμένα ήταν μάγειρα στον κόσμο. Δεν μου είναι άγνωστο το αντικείμενο και σε 2 χρόνια, περίπου είναι 40 χρόνια που ασχολούμαι με το χώρο της γαστρονομίας. Μάλιστα. Και δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Τα καταφέρνουμε με τη χάρη του Θεού. Πολύ ωραία. Και με την ευχή του γέροντάς μας. Έτσι, αν έχει κανείς την ευχή του γέροντά του, όλα γίνονται, πάνε καλά και όλα γίνονται και μάλιστα και ωραία γίνονται. Ναι. Σήμερα λοιπόν έχουμε τραχανά. Σήμερα έχουμε τραχανά, ναι. Να μας πείτε πώς τον ετοιμάζετε.
Ναι, αυτό είναι το λιγόνιο το καζάνι. Τα τειχώματά του περιέχουν νερό. Το έχουμε ανάψει και ζεσταίνει τώρα, ήδη βράζει. Έχουμε υπολογίσει ότι για το σημερινό φαγητό χρειαζόμαστε περίπου 6 κιλά τραχανά. Θα ρίξουμε ακόμη μέσα και χαλούμε. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στο οτοπέδι. Έχει πολλούς Κύπριους. Κυπριακό, το κυπριακό το τυρί. Κυπριακό το χαλούμι, το οποίο το έχουμε ψήσει στο φούρνο. Είναι έτοιμο μάλλον. Ελάτε, περάστε. Είναι έτοιμο. Το οποίο θα το κόψουμε μικρά-μικρά κομματάκια και θα το ρίξουμε μέσα στο τραχανά και θα πάρει τη γεύση την ωραία του χαλουμιού. Πολύ ωραία. Εκτός από αυτό θα συνοδεύσουμε και με αυγά βραστά, τα οποία ήδη τα έχουμε ετοιμάσει για βράσιμο. Τα έχουμε ετοιμάσει, είναι έτοιμα εκεί. Και φλαούνες. Αυτό τι, και αυτό κυπριακό είναι. Φλαούνες είναι ένα κυπριακό, ας το πούμε, σαν ψωμάκι είναι, το οποίο μέσα έχει δυόσμο, έχει τυρί, έχει φυσικά το αλεύρι. Είναι καθαρά κυπριακό προϊόν. Θα μπει στη μέση σαν συμπλήρωμα. Μάλιστα. Θα είναι κομμένο σε κομμάτια και ο καθένας θα παίρνει ένα... Κομμάτια και θα παίρνει ο καθένας ένα κομματάκι. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημερινό το φαγητό. Φυσικά ταυτόχρονα, ώσπου να βράσει το τραχανάς, κάνουμε και μια προετοιμασία. Θα συνεχίσουμε μετά και θα κάνουμε και την προετοιμασία μας και για το βράδυ. Μάλιστα, το βράδυ τι θα έχετε? Το βράδυ θα έχουμε ψαρόσουπα και χυλοπίτες βραστές. Μάλιστα. Και από τώρα από το πρωί τι προετοιμασία κάνετε? Θα ετοιμάσουμε ό,τι χρειάζεται για να... Δεν θα το βράσουμε το φαγητό, αλλά θα ετοιμάσουμε το ψάρι μας, θα ετοιμάσουμε το σέλινο, το καρότο, ό,τι χρειάζεται για τη σούπα, θα είναι έτοιμα. Γιατί μετά ακριβώς την τράπεζα, εμείς θα έρθουμε πάλι εδώ για να ετοιμάσουμε το φαγητό το απογευματινό. Όπως όλα μέσα στο μοναστήρι σας είναι όμορφα και τακτοποιημένα, το ίδιο και εδώ βλέπουμε. Ναι, είναι στο μαγειρίο, να μας κάνετε μια ξενάγηση και εδώ ναι, στο ναι, μαγειρίο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Από αυτή την πλευρά βρίσκονται οι φούρνοι, το οποίο χρησιμοποιούμε για τα φαγητά, όπως οι πατάτες στο φούρνο, τα ψάρια στο φούρνο κτλ. Σε αυτό το σημείο εδώ είναι τα μαγειρευτά. Ό,τι φαγητό χρειάζεται για το μαγείρεμα. Βέβαια τώρα αυτά εδώ πέρα είναι όλα, ας το πούμε, ηλεκτρονικά και. Δεν είναι όπως τα παλιότερα μαγειρία που είχαμε τους μεγάλους, τους μεγάλους ταβάρες ναι. Και τα ξύλα που χρησιμοποιούσαμε. Όλα αυτά τώρα εδώ είναι υγραέριο. Χρησιμοποιούμε υγραέριο. Αυτό εδώ χρησιμεύει για να κάνουμε τα φασολάκια, γιαχνί, το ψάρι, το αγιορίτικο, όλα ό,τι τα μαγειρευτά μας φαγητά. Είναι όλα σύγχρονα. Με ένα κουμπάκι αυτό, αν γυρίζει και πλένεται ή τοποθετούμε το φαγητό σε ταυσία για να διατηρήσουμε ζεστά. Χρειάζονται ακόμα... αυτές οι ευκολίες, γιατί και οι μερίδες που έχετε καθημερινά δεν είναι λίγες. Είναι αρκετές, ναι. Εσείς κάθε μέρα παλεύετε εδώ με το φαγητό. Όχι, δόξα τω Θεώ, έχουμε και τους συνεργάτες μας από εδώ, οι οποίοι με βοηθάνε και πραγματικά κουράζονται πάρα πολύ. Ελέγχο δεν γίνεται, θέλει χέρια πολλά. Θέλει χέρια πολλά. Είναι νομίζω το μοναδικό μοναστήριο που φιλοξενεί τόσο πολύ κόσμο. Είναι εντυπωσιακό πάντως να φιλοξενούνται καθημερινά τόσοι άνθρωποι. Ναι. Σαββατοκύριακο θα έχουμε από 100 προσκυνητές σε περίοδο
ας το πούμε, λίγο δύσκολη λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα. Αν τελειώσει ο κορονοϊός, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να φτάσουμε και 200-220 άτομα καθημερινά. Χώρια οι πατέρες, χώρια οι εργάτες που έχετε εδώ. Χώρια οι εργάτες, χώρια οι πατέρες, χώρια όλα. Είναι ευλογία από το Θεό. Ευλογία είναι. Ευλογία, ναι. Ευλογία από το Θεό. Αφού τους φέρνει η Παναγία τους προσκυνητές, για τον κάθε ένα ίσως είναι μια ευκαιρία σωτηρίας. Ναι, ναι. Βέβαια δεν έρχονται και για το φαγητό, έρχονται για την Παναγία μας. Ακριβώς, αλλά είναι και οι ηλικίες ανάγκες που πρέπει οι άνθρωποι να φάνε κάτι. Είναι και αυτό. Ένα... Εσείς με πολύ πολύ αγάπη προσφέρετε αφιδόλευτα. Ναι, ναι. Φανταστείτε ότι το μαγειρίο αυτό εδώ έχει ακόμα άλλους δύο ρόφους βοηθητικούς. Τα μηχανήματα όσα χρειάζονται, αυτός είναι ο κόπτης όπου χρησιμοποιούν για να τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια η πατάτα, η καρότα, η σέλινα, οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Εδώ είναι το, αυτό εδώ είναι το λεγόμενο βάκουμ, το οποίο οτιδήποτε προϊόν μας φέρει ο κήπος, το περνάμε σε σακούλες και του αφαιρούμε όλο τον αέρα για να διατηρούνται περισσότερο καιρό και φρέσκα. Μάλιστα. Και μετά τα βάζεις στην κατάψυξη ή... Και μετά τα βάζουμε στο ψυγείο. Αν θα χρησιμοποιηθούν σύντομα, δηλαδή σε μια εβδομάδα ή και σε δύο εβδομάδες, γιατί διατηρούνται δύο εβδομάδες τα προϊόντα όλο φρέσκα. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το βάγκο. Και από εκεί είναι ο δεύτερος χώρος, ο οποίος είναι ο πατή Γεράσιμος, το γνωρίσετε τώρα, που αναλαμβάνει και κάνει φαγητά για αυτούς όπου έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Μάλιστα. Εδώ είναι ο βοηθητικός χώρος των ειδικών που λέγονται, είναι τα ειδικά, για αυτούς που δεν μπορούν να φάνε το τραχανά ή θέλουν κάποιο πολύ ελαφρύ φαγητό για το στομάχι, γιατί είναι άρρωστοι, γιατί για κάποιο... Για έτσι, κάποιο ναι. λόγο υγείας, το οποίο τα αναλαμβάνει ο πατή Γεράσιμος. Πατή Γεράσιμε. Την ευχή σας, πάτερ. Είναι κουράζοντο καημένος, γιατί είναι και λίγο δύσκολο το... Ναι, είναι δύσκολο. Άλλος έχει κάποιο άλλο πρόβλημα στο στομάχι του και πρέπει και να, να γίνουν και δύο και τρία φαγητά μάλλον διαφορετικά. Ναι. Και πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικός, γιατί αν... Η υγεία μας είναι ευαίσθητη τώρα, οι πατέρες και αρρωστούν εύκολα. Άλλοι με γρήπη, άλλοι με... Άλλοι δεν τρώει τα φασόλια, άλλοι δεν τρώει τα ζυμαρικά. Σας είναι ο Θεός δύναμη. Δόξα τω Θεώ. Τώρα θα αφήσουμε τον τραχανά να βράσει περίπου για 15 με 20 λεπτά και μετά θα ρίξουμε το γάλα μέσα και στο τέλος, όταν πλέον σταματήσει η βράση που λέμε, θα ρίξουμε μέσα κομματάκια τα οποία θα βγάλει τώρα ο αδερφός ο Παύλος. Ωραίο φαίνεται. Ναι. Σεροψημένο και ωραίο. Όλα θα κοπούν έτσι περίπου. Αυτά έτσι. Μετά δεν λιώνουν μέσα στο τραχανά που όχι. θα πέσουν, θα μείνουν έτσι. Όχι, όχι. Ωραία. Είναι η ιδιότητα του χαλιουμιού που δεν είναι λιώνει. Μάλιστα. Είναι τευσιτό, ωραίο. Αυτή εδώ είναι η φλαούνα. Είναι μου λίγο να ακούσουμε. Αυτά θα μπουν σε πιατάκια και ο καθένας θα πάρει ένα κομματάκι πολύ ωραία. Από το καθένα.
Τώρα θα βάλουμε και τα αυγά στο, να βγάλουμε τα αυγά στο φούρνο, τα οποία δεν θα τα βράσουμε στο νερό, θα τα βράσουμε στον ατμό. Έχει ο φούρνος τη δυνατότητα να βράζει κιόλας. Αλήθεια. Έτσι, βάλουμε αυτό εδώ. Εδώ. Αυτός είναι ο ατμός. Βάλουμε το χρόνο μας, πόσο χρόνο θέλει για να βράσει, είναι 15 λεπτά και η διαδικασία ξεκινάει. Σε 15 λεπτά θα είναι έτοιμα τα βράστα. Πρωτοποριακό, στον ατμό. Ναι, πάρα ναι. Πολύ ωραία. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τον ατμό, γιατί είναι πολύ πιο υγιεινό και στα λαχανικά και στα... Μόνο ατμό χρησιμοποιούμε στο βράσιμο, τα περισσότερα θα χρησιμοποιούμε στον ατμό. Κρατάνε τις ουσίες όλες χωρίς να φεύγουν μέσα στο νερό. Όταν βράζουν στο νερό, κάποιες ουσίες αναγκαστικά θα φύγουν. Ναι, στον ατμό παραμένουν μέσα. Είναι και γρήγορο, αλλά και υγιεινό. Και δεν σπάνε κιόλας. Και στο νερό, όταν τα βάζεις, κάποια θα σπάσουν. Θα σπάσουν, ναι. Και δεν σπάνε. Κάποια στιγμή, αν θα βάλουμε και τα φασολάκια, θα κάνουμε και τα φασολάκια στον ατμό. Θα ξεκινήσουν τώρα οι πατέρες να κάνουν τη διαδικασία. Άλλο να βάλουμε, να φέρουμε τρυπητά και να βάλουμε τα φασολάκια και στον ατμό να βράσουν. Τώρα θα τα φέρει τα τρυπητά. Μέχρι εμείς να κάνουμε την υπόλοιπη ξενάγηση, θα είναι έτοιμα και τα φασολάκια για να τα δείτε πώς θα βράσουν στον ατμό και αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πάω γιατί είναι σχεδόν έτοιμο τώρα. Ναι. Έχει βράσει ο τραχανάς, είναι έτοιμος και θα ρίξουμε το γάλα τώρα. Αφού έβρασε, φυσικά θα ήταν καλύτερο να είχαμε μια συνταγή καθαρά γιορτινή. Αλλά σήμερα έτυχε να έχουμε τον τραχανά. Κάποια άλλη φορά θα ίσως θα τύχει να είναι αγιορίτικο φαγητό. Και αυτό εσείς το κάνετε με τόσο αγάπη και τόσο ιδιαίτερα, που όσο απλό και αν ακούγεται, είναι νόστιμο. Είναι η χάρη της Παναγίας που βοηθάει πάντα. Και το τελευταίο στάδιο του τραχανά είναι το χαλουμάκι μας. Και έτοιμο το φαγητό μας. Τώρα θέλετε να δείτε και πώς θα το σερβίρουμε. Θα κάνουμε μια... Και αφού ετοιμάσαμε το φαγητό, αυτά είναι τα λεγόμενα τσουκάλια μας, τα οποία θα το γεμίσουμε. Ζεστό, ζεστό. Και θα πάει στην τράπεζα. Θα τοποθετεί στο τραπέζι και θα το φάμε. Καλή όρεξη λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης... Εμείς ευχαριστούμε. Εδώ είναι ο χώρος της Λάντζας που πλένονται τα όλα τα σκεύη και αποθηκεύονται καθαρά πάνω στο σημείο αυτό εδώ για να στεγνώσουν. Και χρησιμοποιούμε, για τα μεγάλα τουλάχιστον σκεύη, χρησιμοποιούμε το πλυντήριο εδώ. Τοποθετούνται όλα τα σκεύη εδώ με τη σειρά, ανάλογα το σκεύος που είναι στην κατάλληλη θέση, και μετά αυτό εδώ το κλείνουμε, πατάμε το κουμπάκι του και πλένονται τα σκεύη. Αφού πληθούν και στεγνώσουν εδώ, θα τοποθετούμε το καθένα εκεί που πρέπει. Είναι μόνο για τα μεγάλα σκεύη εδώ όμως. Εδώ είναι μόνο για τα μεγάλα σκεύη και όχι τα πλαστικά. Μάλιστα. Και τα μικρά όλα στο χέρι τα πλένετε. Τα μικρά, τα πιάτα της τράπεζας, υπάρχει άλλος χώρος ειδικός που είναι για αυτό το διακόνημα. Το διακόνημα. Γιατί είναι πάρα πολλά και όταν είναι 400-500 μερίδες. Ναι, εδώ είναι μόνο τα σκεύη της κουζίνας. Μάλιστα. Τα σκεύη το οποίο χρησιμοποιεί η τράπεζα, πυρούνια, μαχαιροπύρουνα και πιάτα, υπάρχει άλλο πλυντήριο το οποίο έχει ξεχωριστά, πλέον ξεχωριστά. Εδώ είναι μόνο για τα σκεύη του μαγειρίου. Δεν κάνουν τώρα, εδώ μπαίνουμε στο χώρο της παγινιάς των λαχανικών. Είναι ο χώρος ο οποίος
καθαρίζουμε τα φασολάκια, καθαρίζουμε τα πράσα, καθαρίζουμε για τη συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα κάνουμε τις ελιές μας, τις βρόσιμες, τις οποίες τις χαράζουμε για να φύγει η πικράδα τους και θα μπουν στο νερό. Μόνο νερό, με το νερό θα φύγει. Μόνο νερό και μετά, αφού θα φύγει η πικράδα 2-3 μέρες, 4 που θα φύγει η πικράδα, μετά θα μπει μέσα στην άλμη ή κάτι άλλο, αν τις κάνουμε με κάποια άλλα καρικεύματα. Εδώ καθαρίζουμε και τις πατάτες μας, όλες οι πατάτες εκεί, οι οποίες θα μπουν πρώτα στο μηχάνημα αυτό εδώ, θα καθαριστεί η φλούδα, μετά θα μπουν να πληθούν και να κοπούν ανάλογα με το φαγητό που θα κάνουμε, το ανάλογο σχήμα. Θα προχωρήσουμε τώρα. Εδώ βλέπω, πατέρα, έχετε πολλές θέσεις. Έρχονται οι πατέρες. Έρχονται οι πατέρες, ναι, είναι πατέρες. Είναι το λιγνιγόμενη παγκινιά. Παγκινιά δηλαδή, ο καθένας θα αφήσει το διακόνημά του να έρθει να βοηθήσει εδώ στο μαγειρίο. Ναι, συνήθως γίνεται μετά την τράπεζα και πριν το απόδειγμα. Και πάει το τάλαντο, γιατί η παγκινιά είναι περίπου μισή ώρα. Όσοι πατέρες μπορούν και δεν έχουν κάποια άλλα επίγοντα διακονήματα, έρχονται εδώ και βοηθάνε. Σε καθημερινή βάση είναι αυτό? Καθημερινά όχι, όποτε είναι ανάγκη. Όποτε είναι ανάγκη. Όταν χτυπήσει λίγο το τάλαντο, όταν χτυπήσει το τάλαντο, ξέρουν οι πατέρες ότι ο μάγειρας μας καλεί να βοηθήσουμε. Στα λαχανικά εδώ είναι και τώρα θα περάσουμε στο χώρο το οποίο γίνεται η παγκινιά των ψαριών. Υπάρχει άλλος ειδικός χώρος όπου γίνονται η παγκινιά, το καθάρισμα και το κόψιμο των ψαριών. Τώρα εισερχόμαστε στο χώρο που βρίσκονται τα ψυγεία, οι συντηρήσεις για τα λαχανικά και οι καταψύξεις. Είναι θάλαμη που είναι αρκετά μεγάλη, γιατί έχουμε αρκετά προϊόντα που πρέπει να... Δεξιά είναι τα ψυγεία και ναι, είναι η συντήρηση και δεξιά εδώ, αριστερά, είναι οι καταψύξεις. Αυτό εδώ είναι η ταχεία κατάψυξη, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν θα καταναλωθούν την ίδια μέρα, όπως ή τα ψάρια, τα οποία δεν, αν πιαστούν πολλά ψάρια, δεν θα μπορέσουμε να τα μαγειρέψουμε αμέσως ή δεν είναι η μέρα κατάλληλη για να φάμε ψάρι, είναι η περίοδο νηστείας. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα θάλαμος ο οποίος καταψύχει γρήγορα τα προϊόντα. Το βάζουμε και αυτό καταψύχει σε πολύ ελάχιστο χρόνο, καταψύχει το προϊόν το φρέσκο, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν προλαβαίνει να λιωθεί, δεν προλαβαίνουν τα μικρόβια να λιώσει το προϊόν και μπαίνει στην κατάψυξη και διατηρείται αναλύωτο και φρέσκο. Και όταν το βγάζεις δηλαδή και το μαγειρεύεις είναι σαν φρέσκο. Και όταν το βγάλουμε είναι σαν φρέσκο. Σαν είναι μόλις το ψάρεψες. Ναι. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που σε πολύ γρήγορο χρόνο καταψύχει τα προϊόντα. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για τα ψάρια αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Όταν ο κόσμος είναι πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουμε σε μία μέρα να τους εξυπηρετήσουμε, αναγκαστικά θα το κάνουμε την προηγούμενη μέρα. Αλλά όταν βγει από το φούρνο, κατευθείαν μπαίνει εδώ, καταψύχεται, δηλαδή κρυώνει. Αν όχι καταψύχεται, τουλάχιστον να φτάσει στους 2 βαθμούς, όπου σταματάει η αλλίωση του φαγητού. Και τώρα περνάμε στο χώρο της παγκινιάς των ψαριών. Είναι όλα ανοξείδωτα για να καθαρίζονται εύκολα και να μην κρατάνε να μην κρατάει η βρωμιά, γιατί το ξύλο όσο να είναι ποτίζει λιγάκι. Εδώ είναι η κορδέλα, το οποίο τη χρησιμοποιούμε για τα μεγάλα ψάρια, γιατί πολλές φορές έχουμε τόνους, ξυφίες που φτάνουν μέχρι και τα 200 κιλά. Και έτσι εδώ τα βάζουμε και τα κόβουμε όλα μερίδες για το βράσιμό τους. Και αυτό το είναι το λοιπόν το ψυγείο, το οποίο μπαίνει μόνο ψάρια. Είναι το ψυγείο το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για να τοποθετούν τα ψάρια, τίποτα άλλο. Και φυσικά οι βοηθητικοί χώροι που είναι για το πλύσιμό τους και για να φεύγουν τα νερά μετά από το καθαρισμό, για να μένει ο χώρος
όσο το δυνατόν μπορούμε πιο καθαρός και πιο υγιεινός. Και όλα είναι πεντακάθαρα και έτσι πρέπει να είναι σε ένα χώρο. Ναι, βέβαια. Που τα τρόφιμα είναι εδώ τα οποία τακτοποιείται για να στη συνέχεια να φτάσει στο τραπέζι και να τα φάνε οι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι κάτι καθαρό, είναι σημαντικό γιατί κατά ψέματα τώρα κάτι να πάει στραβά, κάτι να πάει λάθος, έχουμε και μεγάλη ευθύνη αλλά και είναι και απροσεξία. Χρειάζεται λοιπόν. Είναι καθημερινή ευθύνη για το μάγειρα. Είναι κάθε μέρα έχει την αγωνία, ας πούμε, κάθε μέρα, να πάνε όλα καλά. Το φαγητό να είναι καλοψημένο, να καλομαγειρεμένο. Μας βοηθάει η ευχή του γέροντας μας. Αυτή τα κάνει όλα. Έτσι. Ναι, και τα καταφέρνουμε. Και τώρα ήρθαμε πάλι σε ένα χώρο που αποκλειστικά βρίσκονται τα ψυγεία και οι καταψύξεις. Μόνο αυτά βρίσκονται εδώ. Είναι περίπου γύρω στις 10 με 12 θάλαμοι. Μεγάλη θάλαμη, φαντάζομαι μεγάλη, ολόκληρο δωμάτιο θα είναι. Ολόκληρο δωμάτιο, ναι. Θα δούμε ένα. Όλη η θάλαμη έχουν περίπου αυτό εδώ το... Είναι ράφια δηλαδή. Είναι ράφια τα οποία τοποθετούνται. Εδώ βρισκόμαστε στο θάλαμο των γαλακτοκομικών. Εδώ βρίσκονται μόνο τυριά τα οποία έχει ρυθμιστεί η κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία. Για να διατηρούνται όπως πρέπει να διατηρούνται. Ναι, γιατί το κάθε τρόφιμο θέλει τη δική του τα δικά του, ναι, θερμοκρασία τα δικά και του, υγρασία. Ναι, δεν είναι όλα, ας πούμε, 4 βαθμοί Κελσίου ή 2 ή 6. Όχι. Έχουν ξεκινήσει για βράσιμο τα φασολάκια πάλι στον ατμό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τα βάζουν μέσα σε τα ψιά του αμπιονδιάτα, τα οποία αυτά θα μπουν τώρα στο φούρνο και πάλι θα γίνει... Δηλαδή δεν θα μπει νερό μέσα στο... Τίποτα, καθόλου νερό. Καθόλου. Και τα υλικά τα υπόλοιπα... Η σάλτσα, κρεμμύδια, τι βάζετε. Η σάλτσα, κρεμμύδια θα τα ετοιμάσω εγώ στο νταβάκι που λέμε, ναι. έτσι ονομάζεται, το ονομάζεται στο Αγιώρος. Και θα τα ρίξω μετά από πάνω και θα μπουν ξανά πάλι μετά λίγο στο φούρνο για να ενσωματωθεί και να πάρει τη γεύση του φασολάκι από το νταβά. Τα έχουμε βάλει σε διάτρητα και τοποθετούμε το αλάτι.
Έχετε βάλει εδώ αλάτι? Ναι, έχουμε βάλει σε όλα. Σε όλα έχουμε βάλει αλάτι και τα έχουμε τοποθετήσει σε ειδικά σκεύη για να μπορεί να εισχωρήσει ο ατμός από όλες τις πλευρές. Τώρα αυτό εδώ θα φύγει από εκεί και θα μπει μέσα στο φούρνο εδώ. Α, ολόκληρο μπαίνει μέσα, έτσι όπως ολόκληρο, είναι. Ολόκληρο όπως είναι. Θα κλείσουμε το φούρνο μας και θα βάλουμε το ανάλογο πρόγραμμα που είναι για το βράσιμο. Όπως λέτε, πατέρα, εδώ πρέπει να ξέρουμε και από κομπιούτερ. Έτσι. Αφού είναι όλα σύγχρονα, σύγχρονη τεχνολογία. Και η διαδικασία ξεκινάει. Σε 45 λεπτά το φασολάκι θα είναι βρασμένο και νόστιμο. Και μετά θα μπουν τα υπόλοιπα υλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες να έρχεται εδώ. Πάντα τα φαγητά σας να είναι νόστιμα για να και οι πατέρες να αναπαύονται που τόσο πολύ κουράζονται στα διάφορα διακονήματά τους. Και εσείς κάνετε μεγάλο έργο. Και ευχόμαστε να σας πάνε όλα δεξιά με την ευχή της Παναγίας. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτρε Μινά. Να έχουμε την ευχή σας. Κύριε. Την ευχή σας, Πατέρα Στέφανε. Τι κάνετε, εσείς είστε ο τραπεζάρης, υπεύθυνος της τραπεζαρίας δηλαδή. Πριν ήμασταν στο μαγειρίο και εσείς τώρα ετοιμάζετε την τράπεζα. Εδώ είναι ο χώρος προετοιμασίας της τραπέζης. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ περνάνε τα τυροκομικά, φρούτα, σαλατικά. Εδώ ετοιμάζονται όλα, σε αυτόν τον χώρο εδώ που βλέπετε. Μάλιστα. Οπότε ετοιμάζει η τράπεζα εδώ ό,τι μπορεί να προσφέρει στους θαμώνες της. Το πρόγραμμα ποιος το βγάζει, το τι θα έχει? Το βγάζουμε από κοινού. Μάλιστα. Την τελευταία λέξη την έχει ο πρώτος τραπεζάρης, βέβαια, ο εκάστοτε. Τώρα είμαι εγώ. Αλλά ανέκαθεν το κάναμε μαζί το πρόγραμμα. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να ρωτήσουμε τους διακονητές, θα πούμε πώς νομίζεις, αδελφέ, πώς νομίζεις έτσι. Είναι επενετή όλων η πρωτοβουλία και η προσπάθεια και η εμπειρία. Και βλέπουμε ότι πολλοί πατέρες διακονούν εδώ στην τράπεζα. Θέλει χέρια πολλά. Θέλει χέρια πολλά, δεν θέλει. Ναι, ναι.
Δεν γίνεται, πώς θα βγει το διακόνημα. Και καμιά φορά πολύ συχνά παίρνουμε και από άλλα διακονήματα εν ώρα ακολουθίας, γιατί ο ένας έτσι, γιατί πρέπει να βγει το διακόνημα. Και πρέπει και κάποια συγκεκριμένη ώρα να πάμε και εμείς στην ακολουθία. Έτσι. Το καλό όμως είναι ότι να, τώρα εσείς κάνετε το διακόνημά σας και ακούτε την ακολουθία, ακούμε το θυμιατό τώρα. Ναι, έχουμε μεγάφωνα και ακούμε όλα. Ναι, πάντα υπάρχει τεχνολογία που μας βοηθάει γι' αυτό. Η θεραπενίδα της σύγχρονης εποχής. Τώρα εσείς δηλαδή παίρνετε το τυρί, θα το κόψετε σε κομμάτια να είναι έτοιμο για τους πατέρες και τους προσκυνητές. Ακριβώς έτσι. Τα φρούτα έχουν μπει ήδη, τα τακτοποιήσαμε. Αν θέλετε, μάλιστα, θα πάμε μια βόρτα τώρα στην τράπεζα να σας τα δείξουμε. Ναι, θα θέλαμε να μας κάνετε μια ξενάγηση. Μια ξενάγηση. Φρούτα, σαλατικά μπήκανε. Σήμερα το δεσματολόγιο είναι ο τραχανάς. Νομίζω σας τα είπε ο μαγειράς δίπλα. Και πρέπει να συνδυάσουμε ως όμορφο διακόνημα που είναι η τράπεζα, να συνδυάσουμε αυτά που ταιριάζουν μαζί με τον τραχανά και το έδωσμα του μαγειρίου. Κάθε μέρα αυτό γίνεται. Έχουμε και το πρόγραμμα της εβδομάδας. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα συντήσεως, λέει εδώ, το οποίο καταρτίζει ο μάγειρας με τον επίτροπο και το ευλογεί ο γέροντας ή κάποια πράγματα απορρίπτει, διορθώνει κλπ. Κλπ. Δηλαδή τον τελευταίο λόγο σε όλα και σε αυτό και σε όλα έχει ο γέροντας πάντοτε. Όπως και εσείς ως γέροντας που είστε και τα βλέπετε και τα ξέρετε, δεν γίνεται χωρίς το λόγο του γέροντα. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Και έτσι έχει ευλογία το κάθε τι που γίνεται. Έτσι έχει ευλογία το κάθε τι που γίνεται. Υπάρχει και άλλος χώρος προετοιμασίας πάλι. Γέροντα, Νικάνορα, είναι από κάτω, εκεί ετοιμάζεται το ψωμί, το κρασί και το λάδι. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι χώροι διακονίας, αλλά αυτή είναι η βασική που είμαστε τώρα ο ένας, δίπλα η τράπεζα που, το εστιατόριο που λένε οι κοσμικοί άνθρωποι, και κάτω χώρες προετοιμασίας για το ψωμί, το κρασί και το λάδι, όπως είπα πριν από λίγο. Έχουμε τον προσωρινό, τον χώρο της Λάντζας εδώ. Μάλιστα. Που πλένουμε τα σκεύη και όταν λέω προσωρινό εννοώ ότι θα φύγει από εδώ πρώτα ο Θεός όταν ανακαινιστεί η τράπεζα η κεντρική παλαιά του 1786, θα μεταφερθεί εκεί. Γίνονται εργασίες τώρα εκεί στην τράπεζα. Ναι, σχεδόν ένα χρόνο έχουμε τώρα που ανοίξαμε την τράπεζα. Τελειώνουν εργασίες σιγά σιγά. Προχωράνε με αργούς, πολύ αργούς ρυθμούς γιατί εδώ κάνουμε ανακαινήσεις, συντηρήσεις, αναστηλώσεις. Δεν κτίζουμε ευθύς εξ απαρχής κάτι καινούριο. Το μαγειρίο δίπλα σε δύο χρόνια μέσα τελείωσε. Έτσι, το που είναι εκτός που ήσασταν τώρα, εκτός, είναι στην ουσία εκτός μόνης, εκτός των τυχών, να το πω, όχι εκτός μόνης, γιατί εδώ είναι μέσα στη μονή, βέβαια. Όμως εδώ μόλις συντηρηθεί πρώτα όθος η τράπεζα η παλαιά, θα μεταφερθεί και η Λάντζα εκεί. Ο χώρος προετοιμασίας θα μείνει αυτός. Και η τράπεζα που θα πάμε τώρα σε λίγα λεπτά είναι εφεδρικός τόπος, για λόγους που η μονή έχει ετοιμάσει. Όταν είναι παραπάνω οι προσκυνητές, πριν τον κορονοϊό, είχαμε μέσο όρο καθημερινά, δεν ξέρω αν σας τα είπε ο γέροντας, φαντάζομαι σας τα έχει πει, είχαμε μέσο όρο καθημερινά 110-120 ανθρώπους καθημερινά προσκυνητές. Ο ίδιος ο γέροντας τα λέει, εγώ επαναλαμβάνω τα λόγια του γέροντα, δεν λέω κάτι δικό μου, δεν ξέρω, εξάλλου εδώ που είμαστε δεν ούτε διαδίκτυα βλέπουμε ούτε τίποτα. Είναι η πρώτη μονή στον κόσμο, λέει ο γέροντας, η οποία δέχεται τόσους πολλούς προσκυνητές. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Οπότε αν υπολογίσετε με τους πατέρες που είναι περίπου τόσο 130 κάπου στην τράπεζα, σκεφτείτε όταν βάλουμε αυτό το νούμερο δύο φορές την ημέρα, τι μέρη να έχει η τράπεζα, το μαγειρίο και λοιπά συναφή διακονήματα. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε αν θέλετε στην τράπεζα δίπλα. Ευχαριστούμε. Κάποτε άλλοι φανέλωσε από περισσότερα από στα πέστη του κάμπου και δεν θα κάνει μεγάλη ζημιά, γιατί η θεία φιλανθρωπία θα έρθει αμέσως ύστερα από την τιμωρία. Άγιε, έχουμε το γεροντικό, γιατί ακριβώς οι πατέρες ως έξυπνοι που ήταν, ως σοφοί μάλλον καλύτερα, μου αρέσει πιο πολύ το σοφοί παρά το έξυπνοι, είναι οι άνθρωποι που συνέλεξαν. Έτσι, μερικά στοιχεία, αν θέλετε στη λαϊκή γλώσσα, μερικά ντοκουμέντα, τα οποία μαρτυρούν την παρουσία της χάριτος στους ανθρώπους και μας τα έφεραν, διότι κατά το ρητόν, το λατινικό scripta manet, τα γραπταμένο,
Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες συνέλεξαν πράγματα από τα πολλά που συνέβησαν, τα συνέλεξαν, τα κράτησαν, μας τα παρέδωσαν και πολύ λυπήθηκα όταν προσφάτως πήγα στη Γεωργία και μου είπαν, για κάποιον ερώτησα εκεί για την φιλόθεων ιστορία και μου λέει δεν την έχουμε, δεν είναι μεταφρασμένη στα Γεωργιανά. Μετά ρώτησε για τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή και μου είπαν ούτε αυτός είναι γνωστός, διότι δεν είναι μεταφρασμένη στη Γεωργιανή γλώσσα. Και λέω αυτά είναι πολύ σημαντικά κείμενα τα οποία έπρεπε να τα έχετε, διότι το πλήρωμα της Εκκλησίας σας, εάν τα διάβαζαν αυτά τα κείμενα, θα μπορούσε να βοηθηθεί πάρα πολύ. Γέροντα Νικάνωρα, εδώ, όπως σας είπα πριν από λίγο, είναι ο χώρος της προσωρινής τράπεζας, γιατί με την ανακαίνιση θα μεταφερθεί εκεί. Η καθημερινή τράπεζα δις της ημέρας είναι στην ανακαινιζόμενη τώρα που θα μεταφερθεί. Εδώ είμαστε προσωρινά. Και δόξα τω Θεώ που βρέθηκε για αυτός ο χώρος που ήταν παλιά αποθήκες, ήταν σχεδόν χαλάσματα και βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι και βοήθησαν τη Μονή και αναστηλώσαν αυτόν τον χώρο και το αρχονταρίκι πάνω βέβαια. Και συντιζόμαστε εδώ καθημερινά. Εκεί είναι το οικουμενικό το τραπέζι που πάει ο Γέροντας και το ιερατείο της Μονής, όχι όλοι, μερικοί. Και εδώ είναι οι πατέρες και στον διάδρομο πάνω, αν θέλετε να σας πάρω. Και μέσα για την ώρα είναι οι προσκυνητές. Δεν έχουμε πολλούς προσκυνητές, γιατί λόγω του κορονοϊού έχουμε αυτόν τον περιορισμό. Εάν η Μονή ευλογήσει, ο Γέροντας βέβαια πρώτα απ' όλα, και η Μονή πάντοτε, όπως σας είπα, τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Γέροντας, αλλά πάντοτε ρωτάει και το Οικουμενικό Συμβούλιο. Αν όντως υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει η Μονή, θα πρέπει να πηγαίνουμε και στον πάνω ροφό. Έχει και πάνω ροφό. Αντιπλασιαστεί η κούρασή σας. Ναι. Και παίρνει ο χώρος αυτός πάνω κάτω γύρω στα 520, νομίζω 522 άτομα. Οπό. Έτσι. Δηλαδή πιο πολλά από την άλλη τράπεζα. Η άλλη τράπεζα παίρνει γύρω στα 240 πάνω κάτω. Τώρα με την ανακαίνιση θα δείξει πώς είναι τα μάρμαρα τα παλιά της Μονής του Στουδίου, παρακαλώ. Που εγώ προσωπικά δεν ξέρω πώς βρέθηκαν στο Άγιο Όρος και στη Μονή μας. Και μάλιστα τρία δεν χωρούσανε, ήταν δύσκολο τότε και τα βάλαμε στο Οικουμενικό το τραπέζι και σε δύο τραπέζια πάνω. Να σκεφτείτε. Είναι παμπάλια δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε τα μάρμαρα. Βέβαια αυτά είναι καινούργια όλα. Να μας πείτε λίγο και πώς ετοιμάζεται το τράπεζα, γιατί βλέπω βάζετε και σαλάτα και το φρούτο. Ναι, ένα καθημερινό έδεσμα συνήθως θέλει και το σαλατικό του. Έτσι. Θέλει και το φρούτο του. Όταν είναι αυτή η μέρα θα βάλουμε κάποιο τυροκομικό, αυγά ή ψάρι, αναλόγως τι έχει το διαιτολόγιο της ημέρας, η σύντηση της ημέρας. Σε λίγο, όχι τώρα γιατί είναι νωρίς, θα βάλουμε το κρασάκι, γιατί ο καιρός δεν μας επιτρέπει να βάλουμε από τώρα το κρασί τα τυροκομικά. Αλλοιώνονται όπως ξέρετε. Και τα βάζουμε την ώρα του σερβιρίσματος, δηλαδή περίπου 15 με 20 λεπτά πριν να σημάνει να βάλει μετάνοιο ο τραπεζάρης, εγώ δηλαδή, στον γέροντα και όταν λείπει στον εφημέριο και χτυπάει την καμπάνα και εισέρχονται όλοι στην τράπεζα για να... Αυτό πότε γίνεται, πότε βάζετε μετάνοιο, την ώρα της ακολουθίας, μετά... Αυτό γίνεται όταν πρώτα ο Θεός, όταν είναι μέρα Θείας Κοινωνίας, σήμερα λόγω χάρη Πέμπτη, Τρίτη Πέμπτη Σαββατοκύριακο, είναι μέρα Θείας Κοινωνίας, το πρόγραμμα της Μονής. Και συνήθως μετά την Θεία Κοινωνία, όταν κοινωνούμε οι πατέρες, ερχόμαστε να σερβίρουμε και αφού είναι έτοιμη η τράπεζα, βάζει μετάνοια ο τραπεζάρης στον γέροντα και λέει με αυτή την χειρονομία που κάνει ότι η γέροντα είναι έτοιμη η τράπεζα. Δηλαδή και χωρίς να μιλάνε, εξυπακούεται ότι αφού έβαλε μετάνοιο ο τραπεζάρης, είναι όλα έτοιμα, χτυπάμε την καμπάνα και ερχόμαστε. Στις μέρες που δεν έχει αρτήσιμο φαγητό, ξηροφάγια λόγου χάρη, κάποια μέρα άλλη. Μετά το άξιον εστίν συνήθως έρχεται η ομάδα των τραπεζαρέων για να
ετοιμάσει το τελικό, γιατί έχει γίνει μια προετοιμασία προηγουμένως οπωσδήποτε. Και το τελικό γίνεται τότε, μετά το αξιονιστή ή μετά την Θεία Κοινωνία. Αυτά είναι ολίγες. Πολύ ωραία. Πρέπει να πάμε να προσκυνήσουμε. Μήπως να διακόψουμε, να προσκυνήσουμε και να έρθουμε. Ναι. Γιατί είναι... έχει το Άγιο Λείψανο τώρα, δεν είναι έτσι. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι η δάχτυλος στη δεξιά του. Θέλετε να επιστρέψουμε μετά? Ναι, βεβαίως. Να επιστρέψουμε, ναι. Στέφανε, μια και είμαστε στην Τράπεζα της Μονής, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος χώρος να πούμε και δύο λόγια για τις νηστείες, για τις νηστίσιμες ημέρες. Εσείς εδώ στο Άγιον Όρος κάνετε πιο αυστηρή νηστεία. Λίγο περισσότερο, μην νομίζετε και πολλά, ναι. Γιατί εμείς αδύνατοι είμαστε. Πείτε μας λίγο ποιες μέρες νηστείες έχετε εσείς. Εμείς προσθέτουμε και την Δευτέρα. Γιατί όπως μας είπαν οι γέροντές μας, το κάνουμε για να... σαν αγιορείτες μοναχοί τουλάχιστον, στον κόσμο δεν ξέρω τι κάνουν τα μοναστήρια, ούτε ασχολούμαι, για να πλεονάσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων. Έτσι το ερμηνεύουν οι γέροντες. Να μας το εξηγήσετε και... λίγο αυτό, τι σημαίνει. Συνήθως παρατίθεται αλάδωτη η τράπεζα το πρωί των τριών αυτών ημερών, Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής, και το βράδυ έχει μαγειρευτό φαγητό. Δηλαδή, υπάρχει σύντηση, το πρωί υπάρχει σύντηση, απλά δεν παρατίθεται λάδι, κρασί. Εννοείται τυροκομικά, αυγά, ψάρι, εννοείται. Αυτές τις μέρες δεν παρατίθεται, εκτός βέβαια κάποιων εξαιρέσεων μέσα στον χρόνο. Όταν έχουμε κάποιες δεσποτικο-θεομητεωρικές εορτές, εξαρτάται αν πέσουν σε κάποιες από αυτές τις τρεις μέρες, διαφοροποιείται το πρόγραμμα σύντησης. Τις καθημερινές όλο τον χρόνο όμως που λέμε ο γενικός κανόνας, έτσι να το πούμε, είναι ότι το πρωί είναι, παρατίθεται κάτι αλάδωτο. Ξηρή καρπή, χαλβάς, φρούτα, σαλατικά, όπως και η κάθε τράπεζα βέβαια. Αλάδωτα, όπως είπα πάντοτε. Το βράδυ έχει μαγειρευτό φαγητό όμως. Αν και αυτές τις μέρες προβλέπεται μία, όχι μόνο αυτές τις μέρες, όλες τις μέρες προβλέπεται μία τράπεζα και ίσως κανένα κέρασμα, ας υποθέσουμε. Εμείς, λόγω αδυναμίας, βάζουμε δύο τράπεζες. Οι γέροντές μας έτσι το φωτίστηκαν και μας παρέδωσαν και το κρατάμε μέχρι τώρα. Λάδι βάζουμε όταν πέσει κάποια, λόγω χάρη σήμερα ας πούμε, που έχουμε είσοδο, μια μικρή γιορτούλα του Τιμίου Προδρόμου, μικρή γιορτούλα είναι αυτή. Αν ήταν τέτοιες μέρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, θα βάζαμε λάδι, λάδι και κρασί. Άρα και το φαγητό θα είναι μαγειρευτό το πρωί, όμως το βράδυ θα είναι αλάδωτο. Μαγειρευτό πάλι το βράδυ, αλλά αλάδωτο. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Τις άλλες μέρες, όπως είπαμε, Τρίτη, Πέμπτη, Σαββατοκυριακό, υπάρχουν δύο τράπεζες, αλλά αρτήσιμες. Εκτός πάλι με την εξαίρεση, αν ακολουθεί το βράδυ, θα έχει μια νηστίσιμη τράπεζα, λαδερή πάλι, αυτές τις τρεις μέρες που είπα, τις τέσσερις μέρες, που ακολουθεί το πρόγραμμα Θεία Κοινωνία. Έχει στην ακολουθία, έχει Θεία Κοινωνία. Οπότε νηστεύει η αδερφότητα και κοινωνάει. Όπως και η σύζυγός του Ελισάβετ, η οποία επιπλέον ήταν και στήρα, δίστασε να πιστεύσει στην Θεία Ευαγγελία.
Στο σημερινό επεισόδιο, φίλοι τηλεθεατές, γνωρίσαμε τα σχετικά με τη μοναχική τράπεζα, ένα θέμα της βιολογικής μας ζωής που έχει όμως και τις πνευματικές του προεκτάσεις. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους την επόμενη εβδομάδα.